Ξεκινήσουμε να χτίζουμε ένα draft. Άμα έχει τέλεια. Πήγα να πάμε, έχει με 5 πίσω, αλλά. Όχι, ξέρεις τι, δεν θα πάρουμε 5 πίσω. Θα πάρω αυτό, γιατί έχει center forward. Ωραία. Ξεκινήσουμε με Scholes. Εδώ δεν έχουμε τίποτα, πάρουμε κοβού. Ρασπαντόρι, πολύ κακό. Όπα, παιδιά, έχουμε Team of the Year Messi. Έχουμε Team of the Year Messi. Πρέπει να κάτι καλύτερο μπροστά. Λοιπόν, όπα, έχουμε και Team of the Year Bellingham. Πάμε κι άλλο με Team of the Year. Όχι, αλλά έχουμε Αϊτάνα. Θα την τιμήσω την Αϊτάνα. Ω, παιδιά. Τα draft έτσι είναι όλα τώρα. Θα ψάξουμε μαδάρα. Πρέπει να τα παίξω και off stream, θα δείξει. Εδώ θα πάρουμε. Τι θα πάρουμε? Θα πάρω Christensen. Λοιπόν, πάρουμε τη Μάρκος. Θα πάρω τη Μάρκος για chemistry. Έτσι. Εδώ θα πάρουμε Μπομπαστόρ. Είναι ακραίο το ότι δίνει τόσους πολλούς. Δεν το περίμενα. Εδώ θα χρειαστώ chemistry σίγουρα. Ελπίζω να μου βγάλει κανέναν icon. Μπας και βοηθήσει με τα links. Πάμε εδώ στους αμυντικούς να δούμε αν θα δώσει κάτι. Δεν θα δώσει. Εδώ. Έναν ακραίο αμυντικό θέλω, icon. Όχι. Θα πάρω αυτόν εδώ πέρα. Δεν βοηθάει. Ουφ. Λοιπόν. Λέω να πάρω Van Basten. Να τον βάλω μπροστά για chemistry. Δίνει 5 chemistry. Παιδιά, έχουμε και Καρσάουι. Πω! Χτίζουμε ακραίο draft. Ακραίο. Χάνω 2 chemistry, δεν πειράζει. Ας μου δώσει κάποιον icon. Πω, πω και ρόντρι έχουμε. Δεν ξέρω πως θα χωρέσουν όλοι, αλήθεια. Θέλω να μου δώσει, θα μου δώσει έναν icon τερματοφύλακα. Μπράβο, τέλεια. Πω, πω, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Το θέμα είναι τώρα Van der Sar ή Τσέχ. Παιδιά, Τσέχ, έχω ακούσει τα χειρότερα για τον Van der Sar. Για τον Τσέχ, συγγνώμη. Και ας ελπίσουμε σε έναν ακόμα icon. Okay. Εδώ έχουμε κάτι καλό. Όπα, παιδιά, τέλεια. Τέλεια, 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 τέλεια. Πω, παιδιά, τέλεια. Αν μου δώσει ένα center back icon, θα είναι ακραία ομάδα. Παιδιά, μου δώσε Κρόιφ. Παιδιά, μου δώσε Κρόιφ. Ο Κρόιφ, ξέρετε που θα μπει, εδώ πέρα. Καλά, εντάξει. Όπα και Πούσκας. Πάει και ο Πούσκας εδώ πέρα. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχω να φτιάξει καλύτερη ομάδα. Εδώ θα πάρουμε, τι θα πάρουμε? Θα πάρω την μπάλα. Και εδώ είναι irrelevant. Παιδιά, δεν έχω ξαναφτιάξει ποτέ καλύτερη ομάδα. Είναι η καλύτερη ομάδα που έχω φτιάξει νομίζω. Είναι απίστευτο.
έχασε αυτό ο Πούσκας. Οκ. Okay. Αλλά έβαλε αυτό ο Κρόιφ. Εδώ έφυγε η Καρτσάουι. Πω πω παιδιά. Κιτ. Για πείτε μου λίγο. Ναι, εδώ ο Βαντερσάρ. Το φαγιά άκλαστος. Καλότερος παίχτης νομίζω που είναι αυτός ο Κούρμπελο, αυτός ο Winter Wildcard. Αλλά και αυτός δεν φαίνεται τόσο κακός. Εντάξει, ATK είναι πολύ συχνό. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο αυτό. Δυστυχώς. Και η Αϊτάνα, παιδιά, είναι ακραία. Δεν μπορώ να φανταστώ καν. Πω πω, και ο Κρόιφ είναι ακραίος. Το Μέση πλάκα πλάκα δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Για να δούμε. Πω πω, παιδιά, έκανε ανάποδο φινές με το δεξί. Και το βάλει και αυτό. Αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν μου πείτε πώς να μην μ' αρέσει. Πω πω. Παιδιά, αυτή η ομάδα είναι τσίτα, αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω, απλά μ' αρέσει πολύ η Αϊτάνα. 7. Οπ, εδώ πέναλτι. Θα το βγάλει. Όχι, ευτυχώς. Πω, παιδιά, ο Μέση. Πω, παιδιά, ο Μέση. Παιδιά, ο Μέση. Εδώ. Θα δείξει. Εδώ και άλλο πέναλτι. Ναι, Θεέ, μην μπορείς να κάνεις και αυτό. Εδώ, πάλι. Αν ήταν φέτος, ας πούμε, πιστεύω θα μπορούσε να το κάνει άνετα. Έχει μπροστά Winter Wildcards, πελέ. Έχει όμως έναν Gold Common στην άμυνα, τη Σεβίλη. Δεν πειράζει, θα το βάλει τώρα η Καρτσάουι, ακραία. Αν όσο είμαστε εμείς ζωντανοί, θα ξαναπολαύσουμε παίκτησαν και αυτόν. Εδώ το φάγαμε. Τόση ώρα μια χαρά ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι. Μια χαρά ευχαριστιόμαστε την ομάδα. Εδώ ο Κρόιφ, πάρα πολύ όμορφα. Εδώ το φάμε. Καρτσάουι 3-2. Εδώ Μέση θα το κάνει εύκολα 4-2. Θέλω να δω αν θα καταφέρω να τον κερδίσω στα corner. Θα δοκιμάζω μέχρι να καταφέρω να τον κερδίσω. Εδώ τον κέρδισα. 1, 2, 3. Θα βγει. Θα βγει. Παιδιά, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα πήραμε την νίκη στο draft. Θα πω. Ήταν αρκετά γρήγορο. Και ήταν και εύκολο. 3-1, 3-0, 9-0 και 5-2. Ναι, Μίτσο. Να δούμε τι rewards θα μας δώσει. Τα χειρότερα, κλασικά. 2 gold pack και 2 premium gold players. Εντάξει, δεν είναι τα χειρότερα. Αλλά νομίζω είναι τα δεύτερα χειρότερα. Θα ανοίξω τώρα 83x10. Θα ανοίξω 3 από αυτά. Πάμε να δούμε το πρώτο. Χρυσό εδώ πέρα. Γερμανία. Καμ. Ας μας δώσει την Μουσιάλα. Μαζί με Παγιόρ, Πέιτζορ, Παχόρ. Δεν ξέρω πως το φέρετε. Πολύ καλό. Δεν έχει Team of the Week. Λοιπόν, 85 plus player pick. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο 83x10. Ούτε εδώ έχουμε μπλε. Έχουμε Ισπανία, center back. Είναι όλα port. 85, πολύ κακό. Ναι, αλλά τελείωσε.
ούτε εδώ έχουμε uniform δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε και στο τρίτο 83x10. Ούτε εδώ έχουμε μπλε φλερ. Κωνσταρίκα έχουμε Navas. Σε δύο σερί έχουμε 85 καλύτερη κάρτα. Κρίμα. Εδώ γεμίσαμε. Το ξέρω, μαλακία, αλλά εντάξει, τόσο άσχημα. Η ισχύ ήταν χάλια, αλλά έπρεπε να δώσει τον εαυτό σου περισσότερο περιθώριο για να έχεις περισσότερες πιθανότητες. Τώρα μόνο με τους αμυντικούς. Να το έκανε στους επιθετικούς να πω ok. Λες να κάνω το pick bust και σου δώσει Cancelo. Εγώ θα έλεγα όχι, να μην το κάνεις. Εγώ θα έλεγα να μην το κάνεις το pick. Άμα θες να σκεφτείς την καλή οικονομία, ας πούμε, του club, μην το κάνεις. Άμα θες να το κάνεις, κάντο, ok. Αλλά δεν πιστεύω πως είναι καλή ιδέα. Λοιπόν, ok, να διάσω λίγο το transfer list. Λοιπόν, έχουμε Hummels και Hernandez. Hummels και Hernandez. Δημήτρη, ναι, πιστεύω θα βγάλω τότε, αλλά δεν ξέρω αν θα βγάλω από αυτά τα packs που ανοίγω τώρα. Αλλά από Πέμπτη, Παρασκευή και μετά, ναι, πιστεύω θα βγάλω. Έστω και τερματοφύλακα, ναι, πιστεύω θα βγάλω. Με τόσα καλά packs που έχω, δεν γίνεται. Και συνεχίζω την ανακύκλωση, δεν σταματάω καθόλου. Ανοίγω πάρα πολλά packs. Πολλά που δεν βλέπετε ούτε στα βίντεο, ούτε στα shorts, ούτε στα live. Ανοίγω πάρα πολλά. Οπότε ναι, πιστεύω πως μπορώ να βγάλω. Να αγοράσω Hansen. Μ' αρέσει πάρα πολύ Hansen, αλλά δεν νομίζω να την αγοράσω. Μπάμπη, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε που κάτσες μέχρι τόσο αργά. Τα λέμε στο επόμενο. Τσάω. Λοιπόν, τώρα τα duplicate ποιοι ήταν. Πάλι ξέχασα. Ήταν αυτός σίγουρα. Ποιος ήταν ο άλλος? Ποιος είναι ο άλλος? Παιδιά, θυμάστε ποιος ήταν ο άλλος duplicate? Ο Hummels πρέπει να ήταν. Και εγώ έχω ανοίξει 200 packs. Αλλά ναι ρε εσύ Δημήτρη, αλλά πιστεύω πως έπρεπε να περιμένω στο να μπουν όλοι τα packs. Γιατί τώρα έχει μόνο 4-5, έχει 10 παίκτες. Όταν θα μπουν όλοι, θα μπουν και οι νομινείς, θα μπουν και ο 12ος. Θα είναι όλοι οι παίκτες μέσα. Θα είναι όλοι οι icons. Λοιπόν, ένας, δύο. Ένας, δύο. Και άλλους δύο. Και μετά πάμε με 83. Δημήτρη, σου έχουν μείνει πακέτα. Εντάξει, ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο ρε εσύ, το ξέρουμε. Δεν θα ήταν τόσο ξεχωριστό event άμα έδινε πανεύκολα. Και είναι ένα από αυτά, είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει στη Team of the Year, ότι είναι πολύ ξεχωριστό event επειδή δεν έχουν όλοι Team of the Year. Είναι δύσκολο να βγάλουν Team of the Year. Ακόμα και από τα packs στο store, είναι δύσκολο να βγάλεις Team of the Year. Είναι πιο δύσκολο σε σχέση με τα υπόλοιπα event. Ή δεν δίνουν σε SBC Team of the Year. Εντάξει, γύρω στα 150. Είμαστε στην τρίτη μέρα, μα δεν κάνω λάθος. Μην απογοητεύεσαι από τώρα, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Πάρα πολύ. Δεν νομίζω να έχω κανέναν άλλον εδώ πέρα που χρησιμοποίησα. Αυτήν εδώ πέρα την έβαλα. Τέλεια. Ωραία.
Εντάξει, άμα έχεις 150 και κάνεις συνεχώς ανακύκλωση, κάνεις τα gameplay objectives κάθε μέρα και τα rewards, κάποια στιγμή θα βγάλεις κάτι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και 384x5. Πάλι χρυσό, Ισπανία, left wing, παχινό Γκριμάλντο. Ακραίο. Από 84x5, 5 84ηδες. Δεν ξέρω αν έχω δει χειρότερο pack από αυτό. Και εδώ έχουμε χρυσό φλέαρ, έχουμε Πορτογαλία, καμ, είναι ο Μπρούνο. Έχουμε Μπρούνο, πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι διπλό δυστυχώς. Ο Μπρούνο θα μπει και αυτό στο exchange. Ούτε εδώ έχουμε inform. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο 84x5. Ούτε εδώ θα έχουμε μπλε φλέαρ. Έχουμε Νορβηγία, καμ, θα είναι ο Odegaard. Θα είναι διπλό όμως. Θα είναι διπλό αυτό. Και θα είναι μαζί. Μαζί είναι το Lewandowski. Ακραίο φόντερ. Και οι δύο θα μπουν στο exchange. Ούτε εδώ έχει inform.